Ιερά Μονή Κούτλου Μουσείου. Το μοναστήριο αυτό βρίσκεται σε μια θαυμάσια πλαγιά γεμάτη από δέντρα και πυκνούς θάμνους κοντά στις Καριές και είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρους 6 Αυγούστου. Άλλες ομονομασίες του μοναστηριού είναι Μονή του Βοεβόδα, Λαύρα των Ορμανικών Χωρών, Μονή του Χαρίτονος. Σχετικά με την ονομασία που επεκράτησε μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει για την ώρα μια τελική και γενικά παραδεκτή εξήγηση. Οι ερευνητές διαφωνούν ακόμη μεταξύ τους και προτείνουν πολλές και διάφορες γνώμες για την ιστορική φιλολογική ερμηνεία της λέξεως. Οι περισσότεροι, ακολουθώντας βασικά την άποψη του Σπένσκι, δέχονται την ίδρυσή του από έναν Τούρκο με το όνομα Κούτλουμούς, που έζησε στο τέλος του 13ου αιώνα και έγινε χριστιανός με το όνομα Κωνσταντίνος. Αναφέρουμε απλώς εδώ ότι σε έγγραφο της Μονής που είδαμε τελευταία και όπου επιχειρείται η μετάφραση πολλών τουρκικών εδώ όρων, η λέξη εδώ είμαστε Μονή Κουτλουμουσίου, Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, που είναι η φοβερά προστασία η Παναγία από το καλοκαίρι του 1985. Από έγγραφο όμως του Αγίου Παντελεήμονος με τη χρονολογία 1169, μετά τη γιορτή της Παναγίας του 15ου, έπιασε φωτιά κάπου, βγάλαν την εικόνα της φοβεράς προστασίας, που είναι και προστάτη γίνει το συμπέρασμα μονής, ότι από και μόλις κάνανε τη λιτανία, την παράκληση, εμφανίστηκε ένα σύνοχο πάνω από τη φωτιά, έσβησε. Με το παραπάνω όνομα και φυσικά θα πρέπει να ταυτιστεί με το σημερινό Κουτλουμούσι. Επομένως, η προηγούμενη υπόθεση μπορεί να σταθεί μόνο αν παραδεχτούμε ότι ο Κουτλουμούς αυτός ήταν ένας αρχηγός των Αράβων που έζησε τον 11ο αιώνα και ίδρυσε το μοναστήρι, την εποχή αυτή ή λίγο αργότερα, πάντως πιο νωρίς από το έτος 1169. Άρα οι ερευνητές εξάλλου που ασχολούνται γενικά με την ιστορία του Αγίου Όρους, προβάλλοντας τα ανάλογα επιχειρήματά τους, τοποθετούν την ίδρυση του μοναστηριού, άλλοτε στο 10ο και άλλοτε στον 11ο αιώνα. Το 12ο αιώνα το μοναστήρι του Κουτλουμουσίου κατήχε την 20η θέση ανάμεσα σε άλλα μοναστήρια της εποχής εκείνης και μαθαίνουμε ότι περνούσε μεγάλη οικονομική κρίση που συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του 14ου, οπότε δέχτηκε το τελικό κτύπημα από τους φοβερούς Καταλανούς που επιτέθηκαν εναντίον του και το καταλήστεψαν. Μπροστά στην κατάσταση αυτή και για να μπορέσει να επιζήσει το μοναστήρι, παραχωρήθηκαν οι σχεδόν διαλυμένες μονές του προφήτη Ηλία και του Σταυρονικήτα, καθώς και οι αρχαίες μονές του Αναπαυσά και του Φιλαδέλφου με πράξη του 1ου Ισάκ 1334. Το Κουτλουμούσι γνώρισε μεγάλη ακμή το καιρό που ηγούμενός του ήταν ο Χαρίτων από την Ύμβρο, που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το μοναστήρι και φρόντισε πολύ για τις διάφορες ανάγκες του και ιδίως για την ανοικοδόμησή του. Για το σκοπό αυτό ταξίδεψε πολλές φορές στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου κατόρθωσε να συγκεντρώσει πολλά χρήματα με τα οποία ανακαίνισε ολόκληρο σχεδόν το μοναστήρι με το τείχος του και το έκτισε τον αρσανά του. Από τους ηγεμόνες των χωρών αυτών το μοναστήρι ενίσχυσε ιδιαίτερα ο Ιωάννης Βλαδισλάβος και γι' αυτό δικαιολογημένα θεωρείται ένας από τους κτήτορές του. Στην εποχή του δεύτερο μισό του 14ου αιώνα άρχισαν να έρχονται εδώ και πολλοί συμπατριώτες του μοναχοί και που όμως δεν ήταν εύκολο να προσαρμοστούν στην αυστηρή ζωή των Ελλήνων και στους αυστηρούς επίσης κανονισμούς του κοινοβίου. Γι' αυτό μετά την ανέγερση του μοναστηριού ο παραπάνω ηγεμόνας υποχώρησε στις απαιτήσεις του και ζήτησε από τον Χαρίτονα να μετατρέψει αυτό το κοινόβιο σε ιδιόρυθμο. Αυτό φυσικά δεν ήταν δυνατό να γίνει, αλλά να μην σταματήσει η οικονομική ενίσχυση του Βλαδισλάβου, ο Χαρίτων έκανε μία μικρή υποχώρηση επιτρέποντας τους Ρουμάνους να ζήσουν σύμφωνα με τους κανόνες του ιδιορύθμου συστήματος και μάλιστα ο καθένας με τα δικά του έξοδα. Έτσι χτίστηκε το καθολικό και η τράπεζα και εξασφαλίστηκε για αρκετό διάστημα η συντήρηση και η λειτουργία του μοναστηριού. Παράλληλα όμως ο αριθμός των βλάχων αυξανόταν σημαντικά με αποτέλεσμα έχοντας την υποστήριξη από τους ηγεμόνες τους να επιδιώκουν με κάθε χρόνο την κυριαρχία τους πάνω στους Έλληνες μοναχούς και την απομάκρυνσή τους ακόμη.
Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους χάρη στη στεναρή στάση και την επίμονη άρνηση του Χαρίτωνα, που επισκέφτηκε ο ίδιος τον ηγεμόνα Ιωάννη και συζήτησε μαζί του για το θέμα που δημιουργήθηκε. Καρπός από την προσπάθειά του αυτή ήταν μια γραπτή διαβεβαίωση που πήρε να ελέγχονται οι ηγούμενοι μόνο από αυτούς. Γενικά, οι σχέσεις των μοναχών μεταξύ τους καθορίστηκαν όπως φαίνεται καθαρά στην τρίτη διαθήκη του ηγουμένου. Αυτό που είχε πάρει διαταγή από τον ηγεμόνα για το προβάδισμα των Ελλήνων και την αποκλειστικότητα για αποκλειστικό έλεγχο μόνον από τους Έλληνες. Το 1372 ο Χαρίτων έγινε Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας αλλά συνέχισε να υπηρετεί το Κουτλουμούσι ως ηγεμόνας του. Μετά το θάνατό του τον διαδέχθηκε στην ηγεμονία ο βλάχος Μελκισεδέκ που εχμαλωτίστηκε όμως από τους Τούρκους. Το αποκορύφωμα της λαμπρής αυτής περίοδου αποτέλεσε η ανακήρυξη του μοναστηριού σε πατριαρχικό και σταυροπηγιακό από τον Πατριάρχη Αντώνιο το 1393. Στις αρχές του 15ου αιώνα οι κουτλουμουσιανοί μοναχοί, με το πρόσχημα ότι δεν χωρούσαν πια μέσα στο μοναστήρι τους, κατέλαβαν ξαφνικά το γειτονικό μοναστήρι του Αλυπίου που ήταν σχεδόν έρημο. Για να νομιμοποιήσουν εξάλλου την πράξη τους, αυτοί επισκέφτηκαν τον Πατριάρχη Ιωσήφ Β' που επικήρυσε με συγκύλιο του 1428 την ένωση των δύο μοναστηρίων, αλλά με ορισμένους όρους που ευνοούσαν οπωσδήποτε τη Μονή Αλυπίου, μια και ο ίδιος έτυχε να προέρχεται από αυτή. Οι όροι όμως αυτοί έμειναν μόνο στα χαρτιά, χωρίς να εφαρμοστούν και στην πράξη, και το μοναστήρι του Αλυπίου προσαρτίστηκε από τότε στο Κουτλουμούσι, ως μετόχη του σήμερα ταυτίζεται με το κελί των Αγίων Αποστόλων. Ο αποτέλεσμα της ενώσεως αυτής ήταν να αποκτήσει τον Κουτλουμούσι μεγάλη δύναμη και να γίνει ένα από τα σπουδαιότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Ο αυτοκράτορες και οι ηγεμόνες, περνώντας από αυτό, όλο και κάτι είχαν να του προσφέρουν. Την ακμή όμως αυτή του μοναστηριού διαδέχτηκε από τα μέσα του 15ου αιώνα η παρακμή και κατόπιν η ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή του από τη Μεγάλη Περικαγία του έτους 1497. Για να μπορέσει κάπως να αναλάβει ενίσχυση το Κουτλουμούσι ή όπως ονομαζόταν τότε η Λαύρα της Ρουμανικής χώρας, οι ηγεμόνες των παραδουναβίων χωρών με πολλούς τρόπους. Κάποτε όμως σταμάτησε η βοήθεια από τους ηγεμόνες αυτούς και άρχισε να φροντίζουν πια για το μοναστήρι Έλληνες αξιωματούχοι ή απλώς φιλόχρηστοι και ευσεβείς. Το 1767 δυστυχώς συνέβη ακόμη μία φοβερή πυρκαγιά που κατέστρεψε την ανατολική πλευρά του μοναστηριού. Τη φορά αυτή ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Ματθαίος Γάμα, όντας προηγουμένως κουτλουμουσιανός μοναχός, ήρθε εδώ μετά την παρέτησή του από τον Πατριαρχικό Θρόνο και φρόντισε για την ανόρθωση του μοναστηριού, διαθέτοντας για το λόγο αυτό ολόκληρη την ατομική του περιουσία. Το έτος 1856, με συγκύλιο του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης Κυρίλου Ζήτα, το μοναστήρι της Κουτλουμουσίου επέστρεψε στον κοινοβιακό τρόπο ζωής, αφού πέρασε πολλούς αιώνες ως ιδιόρυθμο. Καταστράφηκε από πυρκαγιές, ευτυχώς από τις πυρκαγιές διασώθηκαν το καθολικό, η βιβλιοθήκη, η ράμφια και εκκλησιαστικά σχέδια. Το καθολικό του μοναστηριού κτίστηκε στο μέσο της αυλής το έτος 1540, όταν ήταν ηγούμενος ο Μάξιμος. Ακολουθεί το σχήμα των άλλων καθολικών του Αγίου Όρους, με 5 τρούλους με μολυβδοσκέπαθη στη στέγη του, από τους οποίους ο κεντρικός είναι πολύ μεγαλύτερος και υψηλότερος. Η στέγη στη Λυτή και στον Εξονάρθρικα είναι πολύ χαμηλότερη αυτή από του κυρίως ναού. Η τοιχογράφηση του καθολικού έγινε σύγχρονα με την ίδρυσή του ή λίγο αργότερα από αγιογράφους της κριτικής σχολής. Το 1744 ιστορήθηκε ο Ιωαλόφραχτος Εξονάρθρικας με έξοδα του ιερομονάχου Ισαΐα. Δυτικά και απέναντι από την πρόσωψη του καθολικού βρίσκεται η τράπεζα του μοναστηριού που την έκτισε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Ματθαίος III. Πλάι σε αυτήν η φιάλη του αγιασμού νεότερη 1813,
Τέλος, σε ανεξάρτητο κτίσμα ο πύργος του Κωδωναστασίου 1808. Εκτός όμως από τον κεντρικό του ναό, το Κουντλουμούσι διαθέτει και πολλά παρεκκλήσια. Από αυτά το σπουδαιότερο είναι της φοβεράς προστασίας ενσωματωμένο στο αριστερό μέσο της λιτής του Καθολικού, που χτίστηκε το 1733 από κάποιον νικηφόρο. Μέσα σε αυτό φυλάσσεται η ομώνυμη θαυματουργού εικόνα της Παναγίας με το Χριστό Βρέφος στο αριστερό της χέρι και κοιτάζει προς τα επάνω, όπου παριστάνονται τα όργανα του πάθους γύρω-γύρω από την κεντρική αυτή παράσταση, εικονίζονται διάφοροι προφήτες. Άλλα παρακλήσια μέσα στο μοναστήρι είναι της Αγίας Ναταλίας στο Αρχονταρίκι, τυχογραφημένο, των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων Πάντων, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Προδρόμου, των Αρχαγγέλων, ενώ έξω από αυτό τρία του Αγίου Τρίφωνα, του Αγίου Νικολάου και των Αρχαγγέλων, σε όλα αυτά υπάρχουν μόνο δύο φορητές εικόνες. Στο ίδιο μοναστήρι ανήκουν επίσης 18 κελιά, από τα οποία του Τιμίου Προδρόμου στις Καρίες είναι εκείνο που μένει ο ζωγράφος Διονύσιος από τη Φουρνά, καθώς και τρία ησυχαστήρια στον οικισμό της Καψάλας. Στο Κουντλουμούσι υπάγεται τέλος η διόρυθμη ελληνική σχήτη του Αγίου Παντελεήμονος, κοντά σε αυτό που αποτελείται από 23 καλύβες διασκορπισμένες μέσα στο δάσος. Οι δύο είναι σήμερα ερυπωμένες. Η συγκρότησή του οφείλεται σε κάποιον ιερομόναχο Χαράλαμπο το 1785 που έκτισε και το Κυριακό της πάνω στο παλαιότερο μικρό κελί του Αγίου Παντελεήμονος 1790. Η σκήτη διαθέτει και βιβλιοθήκη που περιέχει 40 περίπου χειρόγραφα, τα περισσότερα νεότερα χάρτινα και 500 έντυπα βιβλία. Στα σκευοφυλάκια του μοναστηριού φυλάσσονται πολύ ενδιαφέροντες φορητές εικόνες, ιερά άμφια, εκκλησιαστικά σκεύη, σταυρή και πολλά άλλα κοιμήλια. Επίσης το Ιερό Βήμα του Καθολικού, καλά διακοσμημένες λειψανοθήκες περιέχουν 200 περίπου τεμάχια από λείψανα 70 Αγίων. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ασφαλή αίθουσα δίπλα στο σκευοφυλάκιο. Περιέχει 662 χειρόγραφα, από τα οποία τα 100 σε περγαμηνή, πολλά παλιά έγγραφα και γύρω της στις 3.500 έντυπα βιβλία. Από τα χειρόγραφα μερικά είναι εικονογραφημένα με πλούσια διακόσμηση και πολύ αξιόλογες μικρογραφίες. Αριθμοί 60, 61, 62, 29, 100, 412 κλπ. Το μοναστήρι του Κουντλουμουσίου κατέχει την έκτη θέση στη σειρά των Αθωνικών μοναστηριών και, καθώς σημειώσαμε παραπάνω, ακολουθεί το κοινοβιακό σύστημα διαβιώσεως από το 1856. Αριθμεί συνολικά 55 περίπου μοναχούς μέσα και έξω από αυτό.